Αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από τη σελίδα 295 από το βιβλίο Σαμουήλ Α, κεφάλαιον ΚΘ, εδάφιον 11. ΚΘ κεφάλαιο, εδάφιον 11, σελίδα 295. Σελίδα 295, ΚΘ 11. Και σηκώθηκε νωρίς το πρωί ο Δαβίδ και οι άνδρες αυτού, για να αναχωρήσωση να επιστρέψωση στη γη των Φιλιστέων. Οι δε Φιλιστέοι ανέβησαν εις Ιεζραήλ. Και όταν ο Δαβίδ και οι άνδρες αυτού εισήλθον εις Σικλάγ την τρίτη μέρα, οι Αμαλικίτες είχαν κάνει εισδρομήν εις το Μεσημβρινόν και εις Σικλάγ. Και είχαν πατάξει τη Σικλάγ και κατακάψει αυτήν εν πυρή και είχαν εχμαλωτήσει τας γυναίκας τας εν αυτή από μικρού έως μεγάλου. Δεν εθανάτωσαν ουδένα, αλλά έλαβαν αυτούς και πήγαν εις την οδόν αυτών. Ο δε Δαβίδ και οι άνδρες αυτού ήλθαν εις την πόλη και οι δούοι το πυρπολημένοι και οι γυναίκες αυτών και οι αυτών και οι θυγατέρες αυτών ηχμαλωτισμένοι. Τότε ύψωσε ο Δαβίδ και ο λαός ο μεταυτού τη φωνή αυτού και έκλαψαν έως σου δεν έμεινε πλέον εν αυτής δύναμης να κλαίουσιν. Και αμφότερα οι γυναίκες του Δαβίδ ηχμαλωτίστησαν Αχινοάμι η Ισραηλίτης και Αβιγαία η γυνή Νάβαλ του Καρμαλίτου. Και εθλίβει ο Δαβίδ σφόδρα, διότι ο λαός έλεγε να λιθοβολήσουν συν αυτόν, επειδή η ψυχή παντός του λαού ή το κατάπικρος, έκαστος δια του ιούς αυτού και δια της θυγατέρας αυτού. Ο Δαβίδ όμως εκρατεώθη εν κερίο το Θεό αυτού και είπε ο Δαβίδ προς τον Αβιάθαρ τον ιερέα ιών του Αχιμέλεχ, φέρε μη εντάφθα παρακαλώ το εφόδ. Και έφερε ο Αβιάθαρ το εφόδ προς τον Δαβίδ και ρώτησε ο Δαβίδ τον Κύριο λέγον, να καταδιώξω όπισθεν τούτων των ληστών, θέλω προφθάσει αυτούς. Ο δε είπε προς αυτόν, καταδίωξον, διότι θέλεις βεβαίως προφθάσει και αφέκτος θέλεις ελευθερώσει πάντα. Τότε πήγαινε ο Δαβίδ αυτός και οι 600 άνδρες μεταυτού και ήλθον έως του χυμάρου Βοσόρ, όπου οι επομένοντες εστάθησαν. Ο δε Δαβίδ αυτός και οι 400 άνδρες κατεδίωκον επειδή έμειναν ο πίσω 200 ή τίνες αποκαμώντες δεν είναι δύνατο να διαβώσει τον χύβαρον Βοσόρ. Και έφυρκαν άνθρωπον Αιγύπτιον εν αγρό και έφεραν αυτόν προς τον Δαβίδ και έδωκαν εις αυτόν άρτον και έφαγε και πότισαν αυτόν είδωρ και έδωκαν εις αυτόν τμήμα πίτας, σίκον και δύο βότρις σταφίδων. Και έφαγε και επανήλθε το πνεύμα αυτού εις αυτόν, διότι δεν είχε φάγει άρτον, ουδέ είχε πει είδωρ, τρεις ημέρας και τρεις νύχτας. Και είπε προς αυτόν ο Δαβίδ, τίνος είσαι και πόθεν είσαι. Και είπεν, είμαι νέος, Αιγύπτιος, δούλος τεινός Αμαλικίτου. Και με αφήκεν ο Κυριός μου επειδή ρώστησα τρεις ημέρας τώρα. Είμαι σε κάμωμεν εις δρομήν εις το Μεσημβρινόν των Χερεθέων και στα μέρη της Ιουδαίας και στο Μεσημβρινόν του Χάλεφ και επιρπολίσαμεν τη Σικλάγ. Και είπε προς αυτόν ο Δαβίδ, δύνασε να με οδηγήσεις κάτω προς τους ληστάς τούτους. Ο δε είπεν, όμως όνμη εις τον Θεόν, ο δε θέλεις με θανατώσει, ούτε θέλεις με παραδώσει στην χείρα του Κυρίου μου και θέλω σε οδηγήσει κάτω προς τούτους τους ληστάς. Και ότε οδήγησαν αυτόν κάτω, ιδού ήδησαν διασκορπισμένοι επί το πρόσωπον παντός του τόπου, τρώγοντες και πίνοντες και χορεύοντες δια πάντα τα μεγάλα λάφυρα τα οποία έλαβαν εκ της γης Φιλιστέων και εκ της γης του Ιούδα. Και επάταξεν αυτούς ο Δαβίδ από της αυγής μέχρι της εσπέρας της Επιούσης. Και δεν διεσώθη ουδέ ίσεξ αυτόν, πλην 400 νέων ήτινε σε κάθιντο επί καμήλων και έφυγων. Και ηλευθέρωσεν ο Δαβίδ όσα ήρπασαν οι Αμαλικίτε και τας δία γυναίκας αυτού ηλευθέρωσεν ο Δαβίδ και δεν έλειψεν εις αυτούς ούτε μικρόν ούτε μέγα, ούτε ιή, ούτε θυγατέρες, ούτε λάφυρον, ούτε ουδέν εκ των όσων ήρπασαν από αυτόν. Τα πάντα επανέλαβε ο Δαβίδ. Και έλαβε ο Δαβίδ πάντα τα πρόβατα και τους βοάς και φέροντας αυτά έμπροσθεν των άλλων κτηνών, έλεγον, ταύτα είναι τα λάφυρα του Δαβίδ. Και ήλθε ο Δαβίδ προς 200 άνδρας, ήταν σιγάν από κάμιο, ώστε δεν ειδηνήθησαν να ακολουθήσωσι τον Δαβίδ, όθεν εκάθισεν αυτούς εις τον χύμαρον Βοσόρ και εξήλθον η συνάντηση του Δαβίδ και η συνάντηση του λαού του μεταυτού και ότε πλησίασε ο Δαβίδ εις τον λαόν, εχαιρέτησεν αυτούς. Και επεκρίθησαν πάντες οι πονηροί και διαστραμμένοι εκ των ανδρών
ήταν εις πήγαν μετά του Δαβίδ και είπων, επειδή ούτι δεν ήλθον με θυμών, δεν θέλομεν δώσει εις αυτούς εκ των λαφύρων τα οποία ανελάβομεν, παρά εις έκαστον τη γυναίκα αυτού και τα τέκνα αυτού, και ας λάβωσιν αυτά και ας φύγωσιν. Αλλά ο Δαβίδ είπε, δε θέλετε κάμει ούτως αδελφοί μου, εις εκείνα τα οποία ο Κύριος έδωκεν εις ημάς, ώστις εφύλαξεν ημάς, και παρέδωκεν εις τη χείραν ημών τους ληστάς τους ελθόντας εναντίον ημών, και τι θέλει σας εις ακούσει στάφτην την υπόθεση, αλλά κατά τη μερίδα του καταβαίνοντος των πόλεμων, ούτω θέλει είστε η μερίς του καθημένου πλησίον της αποσκευής. Ίσια θέλουσι μοιράζεστε. Και έγινε ούτως από εκείνης της ημέρας και στο εξής. Και έκαμε τούτο νόμον και διάταγμα εις τον Ισραήλ έως της ημέρας ταύτης. Ότε δε ήλθεν ο Δαβίδ εις Σικλάγ, έπεμψεν εκ των λαφύρων προς τους πρεσβυτέρους του Ιούδα, τους φίλους αυτού λέγον, ιδού εις εσάς ευλογία εκ των λαφύρων των εχθρών του Κυρίου. Προς τους εν Βεθήλ και προς τους εν Ραμώθ τη Μεσηβρινή και προς τους εν Ιαθήρ και προς τους Αροήρ και προς τους εν Συμφμώθ και προς τους εν Εστεμωά και προς τους εν Ραχάλ και προς εν της πόλεση των Ιαρεμελιτών και προς τους εν της πόλεση των Κενέων και προς τους εν Ορμά και προς τους εν Χώρασαν και προς τους Αθάχ και προς τους εν Χεβρών και προς πάντα στους τόπους στους οποίους διήρχετο ο Δαβίδ περιήρχετο και προς πάντα στους τόπους στους οποίους ο Δαβίδ περιήρχετο αυτός και οι άντρες αυτού. Αμήν. Φτάνουμε στο τέλος των δοκιμασιών του Δαβίδ αλλά και στο τέλος της κυριαρχίας του Σαούλ. Έχουν περάσει ήδη 13 χρόνια από τότε που ο Θεός έχρισε δια Πνεύματος Αγίου με Σαμουήλ τον προφήτη τον Δαβίδ βασιλιά στη θέση του Σαούλ, ο οποίος ήταν ήδη 17 χρόνια. 17 χρόνια βασιλιάς, αλλά δεν στάθηκε έτσι όπως ο Θεός τον ήθελε, όχι γιατί έπεσε σε αμαρτίες σοβαρές, αλλά γιατί δεν έδωσε σημασία και προσοχή, δεν επέδειξε φόβο Θεού σε σχέση με το Λόγο του Κυρίου. Τώρα έφτασε το τέλος. Οι Φιλιστέοι έχουν γίνει πανίσχυροι. Εκατοντάδες και χιλιάδες διαβαίνουν εναντίον του Ισραήλ. Ο Σαούλ τους είδε και φοβήθηκε, φώναξε τον Θεό, ρώτησε τον Θεό, αλλά ο Θεός δεν απαντούσε πια σε αυτόν. Γιατί ήρθε πια το τέλος. Ξεπέρασε τη μακροθυμία του Θεού χρονικά η αμαρτία του Σαούλ, ο οποίος πολλάκις και πολυτρόπως προσπάθησε εκτός των άλλων να θανατώσει και τον Δαβίδ, γνωρίζοντας ότι είναι ο κεχρισμένος του Κυρίου. Μετά την τελευταία προσπάθεια έφτασε το τέλος. Οι προσπάθειες του Σαούλ για να θανατώσουν τον κεχρισμένο του Κυρίου τον Δαβίδ ήταν μεν μέσα από την καρδιά του Σαούλ, αλλά ο Θεός το επέτρεψε να φτάσει πλησίον του Δαβίδ για να δοκιμαστεί και ο Δαβίδ. Γιατί ο Θεός δοκιμάζει τους δούλους του αν θα σταθούν και στον καιρό της δοκιμασίας αλλά και στον καιρό της ευρυχωρίας στο θέλημα του Θεού. Στον καιρό της δοκιμασίας στάθηκε, στον καιρό της ευρυχωρίας στάθηκε και τώρα πια οι Φιλιστέοι πανίσχυροι έχουν παραταχθεί εναντίον του Σαούλ και ο Σαούλ μέσα από μάντισα πλέον, από μάγισσα, έμαθε αυτό το οποίο είχε αποφασίσει ο Θεός οριστικά, δηλαδή το θάνατο αυτού και της οικογένειάς του. Και εδώ πρέπει να τονίσουμε μια φορά ακόμη, αδελφοί, τα περί του Ιωνάθαν, ενός ανθρώπου πραγματικά που αγαπούσε το Θεό, που αγαπούσε το Δαβίδ, που ήταν πιστός στον Κύριο, αλλά η απόφασή του να ακολουθήσει τον πατέρα του, συναισθηματικά προφανώς, γιατί τον αγαπούσε πάρα πολύ, και όχι να ακολουθήσει τον κεχρισμένο του Κυρίου, τον έφερε και αυτόν να πεθάνει και να χαθεί μαζί με τον πατέρα του σε αυτόν τον πόλεμο που αρχίζει ήδη. Ο Δαβίδ από την άλλη μεριά έχει προσφύγει στους Φιλιστέους και μάλιστα στον Αγχούς, ο οποίος φαίνεται
ότι είναι από αυτούς οι οποίοι πιστεύουν στο Θεό. Γιατί όταν είδε τα στρατεύματα των Φιλιστέων αντίον του λαού Ισραήλ, ο Δαβίδ τον πλησίασε και του λέει «Θέλω να πολεμήσω μαζί σου εναντίον του Ισραήλ». Βεβαίως είχε άλλο στο μυαλό του ο Δαβίδ. Και ο άγχος τον πίστεψε και αποφάσισε να τον δεχτεί να πολεμήσουν μαζί. Και μάλιστα του απάντησε «Ζει Κύριος ο Θεός, εστάθης πιστός σε μένα, γι' αυτό και θα σε κάνω και αρχιστράτηγο των δυναμεών». Όμως όταν τον είδαν οι Φιλιστέοι, εμπόδιζαν τον αγχούς και τον ανάγκασαν να τον εκδιώξει. Τώρα εκείνο που πρέπει να δούμε και να τονίσουμε είναι ότι όλα αυτά είναι κάτω από την γνώση, αλλά και μέσα στο σχέδιο του Θεού. Ο Θεός έχει αποφασίσει την καταστροφή του Σαούλ, την ήττα του Ισραήλ και βεβαίως την νίκη στο Δαβίδ. Όμως έχει επιτρέψει ο Θεός και μία τελευταία πολύ μεγάλη δοκιμασία. Μία τελευταία πολύ μεγάλη δοκιμασία, την οποία και αυτή ο Δαβίδ πρέπει να την ξεπεράσει με τον ένα και μοναδικό τρόπο στον οποίο ο Θεός δίνει την ευκαιρία σε όλους τους ανθρώπους να ξεπερνούν τις δοκιμασίες. Την ελπίδα του στο Θεό και τη φωνή και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Γυρίζοντας στη Σικλάγ, με έκπληξη βλέπουν να είναι πυρπολημένοι οι γυναίκες, οι γη και οι θυγατέρες αυτών εχμαλωτισμένοι, γιατί οι Αμαλικίτες, κατεβαίνοντας προς το νότιο μέρος, επετέθησαν και στους Φιλιστέους και στους Ιουδαίους και στη Σικλάγ και κατέστρεψαν τα πάντα, παίρνοντας πάρα πολλά λάθυρα και επιστρέφοντας στον τόπο τους. Όταν έφτασαν στη Σικλάγ, που ήταν ο χώρος που ο Αχούς είχε εμπιστευτεί στον Δαβίδ για να μένει, εκεί όλοι έπαθαν αυτό που λέμε σοκ, βλέποντας ότι οι γυναίκες τους, τα παιδιά τους, οι γη τους, οι θυγατέρες τους, αλλά και η πόλη είναι όλοι κατεστραμμένοι και όλα τα υπάρχοντα αρπαγμένα. Μπροστά σε αυτό το θέαμα άρχισαν όλοι να κλαίνε γοερά μέχρι ότου δεν υπήρχε δύναμη σε πάνω τους και ο Δαβίδ μαζί. Ήταν κάτι που ανθρωπίνως δεν έχει λύση. Ήρθανε, κάψανε, αρπάξανε, κλέψανε και φύγανε. Είναι αδύνατον ανθρωπίνως να βρεθεί λύση σε αυτή τη μεγάλη δοκιμασία. Αδύνατον. Και μάλιστα ήταν τόσο μεγάλη η τελευταία, και το τονίζω, τελευταία και μεγαλύτερη, η τελευταία και μεγαλύτερη δοκιμασία που ο Θεός έφερε στο Δαβίδ, ώστε ο λαός του, δηλαδή 600 άνδρες που ήταν μαζί του, έλεγαν να τον λιθοβολήσουν, επειδή, λέει η Γραφή, η ψυχή παντός του λαού ή το κατάπικρος, γιατί κάθε ένας από αυτούς είχε χάσει τους γιους του και τις θυγατέρες του, και σκέφτηκαν ότι την ευθύνη την έχει ο Δαβίδ, ο αρχηγός τους που τους οδηγούσε. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα το Δαβίδ, χωρίς τις γυναίκες του, με τους άντρες του κατάπικρους, έτοιμους να τον λιθοβολήσουν, σε κάτι που δεν έχει διόρθωση. Και ευχαριστούμε τον Θεό για το Λόγο Του, γιατί μας δίνει τις διεξόδους που μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού μπορούμε να τις μάθουμε, τις διεξόδους όμως που τα αποτελέσματα είναι βέβαια και ασφαλή. Και η Γραφή λέει, μέσα σε αυτή την τρομακτική, μην μιλάμε πίσω σας παρακαλώ, μέσα σε αυτή την τρομακτική κατάσταση στην οποία βρέθηκαν ο Δαβίδ με τους στρατιώτες του, ο Δαβίδ εκρατεώθη όμως
εν Κυρίω το Θεό αυτό. Ήλπισε στον Κύριο. Έθεσε την ελπίδα του στο Θεό. Πήρε δύναμη μόνο και μόνο επειδή ήλπισε στο Θεό. Ο Θεός του έδωσε δύναμη μόνο και μόνο επειδή είπε «Καταστροφή ναι, αλλά ο Θεός είναι πάνω από οποιαδήποτε καταστροφή. Είναι πάνω από οποιαδήποτε δοκιμασία. Ο Θεός είναι πάνω από οποιαδήποτε δυσκολία». Και αυτό του δώσε μία δύναμη που έρχεται μόνο άνωθεν. Δεν είδε τίποτα. Δεν έχει κάτι το συγκεκριμένο που κάτι έγινε, κάποιο φως είδε μπροστά του, κάποιο σημείο, κάτι στι, κάτι τι, πάνω στο οποίο να ελπίσει, χωρίς να δει τίποτα, παρά μόνο καταστροφή και ονειδισμό από τους ίδιους τους στρατιώτες του. Ο Δαβίδ είπε «Υπάρχει ο Κύριος, υπάρχει ο Θεός». Υπάρχει, αδερφοί. Και αυτό είναι η αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει ο Θεός, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτή η ελπίδα. Υπάρχει ο Θεός που μπορεί τα πάντα και μπορεί και να μου δείξει τι πρέπει να κάνω. Μπορεί να με οδηγήσει. Μα από πού να τρέξω και να ψάξω να βρω αυτούς τους ανθρώπους. Βόρεια, νότια, δεξιά, αριστερά, πού να βρω? Δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι ότι υπάρχει ο Θεός και μπορεί να με οδηγήσει. Γι' αυτό κατευθείαν φώναξε τον κατάλληλο άνθρωπο, τον Αβιάθαρ, που ήταν ο ιερέας. Τον κατάλληλο εννοώ σύμφωνα με το λόγο του Θεού. Όχι τον κατάλληλο που νομίζει ότι είναι ο πιο ικανός. Μπορεί να ήταν άλλοι πολύ περισσότερο ικανοί από τον Αβιάθαρ. Αλλά ένας ήταν ο ιερέας του Θεού που είχε τα εφόδ. Τον κατάλληλο σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και του λέει φέρε τα εφόδ και έλα να προσευχηθούμε να ρωτήσουμε τον Κύριο. Φέρε τα εφόδ και έλα να προσευχηθούμε να ρωτήσουμε τον Κύριο. Μπορεί να απαντήσει ο Θεός. Αν δεν μπορεί ο Θεός να απαντήσει, ποιος μπορεί να απαντήσει? Αλλά σε ποιους απαντάει ο Θεός? Σε αυτούς που τον εμπιστεύονται και τον πλησιάζουν και τον ρωτάνε. Γιατί αν πεις δεν απαντάει ο Θεός σε μένα, και να τον ρωτήσεις δεν σου απαντήσει. Αν διστάσεις την καρδιά σου, απάντηση από το Θεό δεν θα πάρεις. Ο Δαβίδ είναι βέβαιος ότι ο Θεός θα του απαντήσει. Ο Σαούλ ήταν βέβαιος ότι ο Θεός και πράγματι δεν του απάντησε. Γιατί στον μεν απαντάει και στον άλλον δεν απαντάει? Είναι φανερό. Γιατί ο ένας περπατάει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και ο άλλος φοβούμενος τον Θεό, ποτασσόμενος στο λόγο του, λατρεύων τον Κύριο με όλη την ψυχή, την καρδιά και τη διάνοια και τη δύναμη, ενώ ο Σαούλ, εντάξει, είναι στο λαό Ισραήλ, προσφέρει και αυτός θυσίες του, αλλά ό,τι κάνει είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού. Δεν τον λογαριάζει πια το Θεό. Όταν έφτασε μάλιστα στο τέλος για δεύτερη φορά να κυνηγήσει τον κεχρισμένο του Κυρίου για να τον θανατώσει, δεν υπάρχει σημείο επιστροφής. Δεν υπάρχει. Και ο Θεός γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων και γνωρίζει βέβαια και την καρδιά του Σαούλ. Δεν υπάρχει ένδειξης μεταστροφής, μετάνοιας επιστροφής. Πράγμα το οποίο είναι το κρίσιμο σημείο. Γιατί ο Δαβίδ έκανε πολύ χειρότερες αμαρτίες, αλλά είχε αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό. Όταν συνειδητοποιούσε το μέγεθος της αμαρτίας, το πρώτο πράγμα που έκανε, ταπεινωνότανε και πήγαινε στο Θεό. Και του έλεγε σε σένα αμάρτησα. Το πονηρό σε σένα το έκαμα. Μα σκότωσε στον Ουρία. Σε σένα αμάρτησα. Μα ημίχευσες, του πήρες τη γυναίκα. Σε σένα αμάρτησα. Ξέρει ότι η αμαρτία πληγώνει το Θεό. Γι' αυτό και ο Θεός τον εμπιστεύεται, είναι δίπλα του και είναι πάντοτε έτοιμος να του απαντήσει. Και αδελφοί,
Εάν υπάρχει ένα μήνυμα σήμερα, και εγώ θεωρώ ότι υπάρχει, είναι θέλω στη ζωή μου ο Θεός να είναι έτοιμος να μου απαντήσει. Θέλω. Θέλω να με φέρει σε τέτοια κατάσταση, σε τέτοια θέση πίστης, μετάνοιας, ταπείνωσης, συντριβής, ώστε ο Θεός να είναι πάντοτε έτοιμος να μου απαντήσει. Δεν θέλω ένα Θεό που να παρακαλάω και να μην έχω απάντηση. Ο Δαβίδ είναι σε αυτή τη θέση. Ξέρει. Ο Θεός είναι έτοιμος να μου απαντήσει. Πάμε να το ρωτήσουμε. Δεν έχουμε χρόνο να περιμένω να μου απαντήσει την άλλη τη βδομάδα, τον άλλο το μήνα. Πρέπει να μου απαντήσει τώρα και ξέρω ότι θα μου απαντήσει τώρα. Και οι ερωτήσεις συγκεκριμένες. Απολύτως συγκεκριμένες. Να καταδιώξω όπισθεν τούτων των ληστών. Θα τους προφτάσω. Και η απάντηση του Θεού άμεση και όσο, είναι σοβαρό αυτό, όσο ξεκάθαρη είναι η ερώτηση που υποβάλλουμε στο Θεό, τόσο ξεκάθαρη θα είναι και η απάντηση που θα μας δώσει ο Θεός. Ο Θεός δεν κάνει απαντήσεις που δεν τις καταλαβαίνουμε, αλλά περιμένει και ερωτήσεις που τις καταλαβαίνουμε για να μας δώσει απαντήσεις που θα τις καταλάβουμε. Συγκεκριμένες ερωτήσεις. Και η απάντηση του Θεού ήταν συγκεκριμένη. Καταδίωξον, διότι θέλεις βεβαίως προφθάσει και αφεύκτος θέλεις ελευθερώσει πάντα. Το ερώτημα είναι πού. Ποιοι είναι αυτοί. Πού πήγανε. Δεν σκέφτεται τίποτα, σηκώνεται και βγαίνει έξω. Σηκώνεται και βγαίνει έξω ελπίζοντας ότι ο Θεός θα του μιλήσει. Και εδώ θέλω να σας πω ένα ωραίο παράδειγμα αυτού του πράγματος και τι ωραίο τρόπο μπορεί να βρει ο Θεός. Γυρίζαμε μια φορά με το αυτοκίνητο, η οικογένειά μου και μια αδελφή, η Ρούλα από το Στρατόνι, και η Δέσποινα με τις δυο κόρες της, ένα αυτοκίνητο, ένας πάνω στον άλλον. Και φτάσαμε στην Ιταία. Εκεί στην Ιταία υπήρχε ένας άνθρωπος, ο Νίκος, ο οποίος είχε μιλήσει στην αδερφή τη Ρούλα, και η Ρούλα λέει, αυτός μου είχε μιλήσει πριν 15-20 χρόνια και θέλω να τον δω. Τη ρωτάω, ξέρεις που μένει, μου λέει όχι. Αλλά ξέρω ότι μένει στην Ιταία. Να σωθήκαμε. Λέω, τι δουλειά κάνει, μου λέει, είναι ψαράς. Και όλοι, έτσι είπα, και όλοι το πιστέψαν, αλλά και εγώ πρώτος το πίστεψα. Λέω, δεν πειράζει, θα μας τον βρει ο Θεός. Ήτανε μεσημέρι, έκανε τρομακτική ζέστη και δεν υπήρχε κανένας στο δρόμο. Και κάνουμε μια προσευχή. Και λέω, Κύριε Θεέ μου, σε παρακαλούμε, δεν ξέρουμε που είναι, αλλά εμείς θα γυρίζουμε γύρω-γύρω. Και τον πρώτον άνθρωπο που θα βρούμε μπροστά μας, θα τον ρωτήσουμε. Και αυτός θα ξέρει. Αμήν, αμήν. Και αρχίζουμε τώρα και γυρίζουμε γύρω-γύρω σε μια πόλη που μία φορά πήγα τότε και δεν νομίζω ότι έχω ξαναπάει. Δηλαδή θέλω να πω, δεν την ξέρω καθόλου. Πήγαινα από εδώ, πήγαινα από εκεί, πήγαινα από εδώ, ψυχή έξω. Σε μια στιγμή φτάσαμε κάπου και βλέπω μακριά στην άκρη του δρόμου, γιατί κοίταγα σε κάθε σταυροδρόμι, μπας και εδώ έναν άνθρωπο. Και βλέπω μακριά στο δρόμο έναν άνθρωπο να κάθεται με την καρέκλα ακουμπισμένη στον τοίχο και να διαβάζει εφημερίδα. Λέω, τον βρήκαμε, πάμε. Στρίβουμε και πάμε προς τα εκεί. Φτάνουμε μπροστά. Αυτός καθότανε στο καφενείο, σε ένα καφενείο. Είχε ξαπλώσει την καρέκλα και την είχε ακομπεί στον τοίχο και διάβαζε εφημερίδα. Σταματάω μπροστά και του λέω, Κύριε, να σας ρωτήσω κάτι. Γυρίζει. Μου λέει, πες μου. Λέω, πού είναι το σπίτι του Νίκου του Ψαρά. Μου λέει, απέναντι, αυτό είναι. Ξέρετε τι έγινε μέσα στο αυτοκίνητο. Μπήκαμε μέσα, χτυπήσαμε, φωνάξαμε, αδερφέ Νίκο, βγήκε ο Νίκος και μια γυναίκα και μια κόρη που δεν ήταν πιστή. Μόλις μας είδε, χαρά ο Νίκος, ήταν ψαράς, έβγαλε ψάρια φρέσκα, μόλις τα είχε ψαρέψει το πρωί, τα τηγάνισε, φάγαμε. Η γυναίκα του δεν ήταν πιστή. Την πλησιάζω και της λέω, άρχισα και της μίλαγα για τον Χριστό, δεν άκουγε τίποτα. Μου λέει, εγώ δεν είμαι από εδώ. Λέω, από πού είσαι, αδελφή?
Δεν ήθελα να τη λέω αδερφή μου. Λέει από το Μαρούσι. Α, λέω, κι εγώ από το Μαρούσι είμαι. Μόλις το είπα έτσι, άλλαξε η φάτσα της. Το πρόσωπό της. Γιατί με μαλώνει η Άννα. Άλλαξε το πρόσωπό της. Λέει από το Μαρούσι, είσαι πώς σε λένε, της είπα. Λέει, έχω αδέλφια εκεί. Μου λέει, της λέω ποιον. Λέει αυτόν. Ντίνο τον λέγανε. Το ξέρεις. Α, λέω, τον Ντίνο δεν ξέρω. Τον Ντίνο παίζαμε χαρτιά από το πρωί μέχρι το βράδυ, πριν πιστέψω στον Χριστό. Εκεί ξημεροβραδιάζω. Το ξέρεις τον Ντίνο, τον αδελφό μου, πάρα πολύ καλά, της λέω, τον ξέρω. Να μην σας τα πολυλογώ, αυτή πίστεψε, όχι από μένα, έτσι μην πάει το μυαλό σας, αυτή πίστεψε, η κόρη της πίστεψε, ο αδελφός ο Νίκος έφυγε για τον Κύριο και εμένα μου έχει μείνει ότι ο Θεός μπορεί να σε οδηγήσει. Αρκεί να το ζητήσεις και να το πιστέψεις. Και αυτό που ζητάς να είναι σύμφωνα με το θέλημά του. Αυτό έκανε και ο Δαβίδ. Βγήκε έξω, λέει, πού θα πας, ξέρω εγώ. Πάμε να τους καταδιώξουμε. Καθώς προχώραγαν στο δρόμο, βρήκαν έναν νέο, ξαπλωμένο κάτω, έτοιμο θάνατο, και δεν τον εγκατέλειψαν, αλλά τον μάζεψαν, τον τάισαν, τον δώσαν νερό να πιει και συνήλθε. Ήταν μια ωραία κίνηση του Δαβίδ. Δηλαδή δεν είπαν, βιαζόμαστε, πάμε να φύγουμε, με αυτόν θα ασχοληθούμε τώρα. Πάμε να φύγουμε. Αλλά ο Δαβίδ έχει σπλάχνα. Αφού τον περιέθαλψε, τον πότισε, τον τάισε, του λέει, για πες μου ποιος είσαι τώρα. Είμαι Αιγύπτιος, νέος, είμαι δούλος ενός αμαλικίτου. Και είχαμε πάει και... Τι ωραία, ε. Και... Είχαμε ληστέψει ανάμεσα σε όλες και τη Σικλάγ. Για σκεφτείτε την έκπληξη τώρα του Δαβίδε. Αλλά επειδή αρρώστησα, κοιτάξτε τώρα το σχέδιο του Θεού. Όλα τα είχε έτοιμα γιατί εμπιστευότανε ότι ο Δαβίδ θα τον εξητήσει. Να έχει έτοιμο το σχέδιο ο Θεός της λύσης και ο Δαβίδ να μην πίστευε και να το βάζει στα πόδια μην τον λιδοβολήσουν οι άντρες του. Που ήταν πιθανόν και αυτό. Είναι επιλογές. Έχουμε επιλογές στη ζωή μας. Ο Δαβίδ όταν είδε τους άντρες να τον έτοιμοι να τον λιθοβολούσαν, είχε επιλογές. Πρώτον, να το βάλει στα πόδια. Δεύτερον, να αρχίζει να φωνάζει και να τσακώνεται γιατί τα βάζετε με μένα και να τους χωρίσει μισή με μένα. Αλλά αυτός ανάμεσα στις όλες επιλογές ήλπισε στον Κύριο και εξήτησε τη φωνή του Θεού. Αλληλούια. Του λέει, δεν μου λες, ξέρεις που πάνε. Μπορείς να μας οδηγήσεις. Λέει, βέβαια μπορώ. Αρκεί να μου υποσχεθείς ότι δεν θα με παραδώσεις στη χείρα του Κυρίου μου, δεν θα με θανατώσεις στο τέλος και εγώ θα σε οδηγήσω στους ληστές. Κοιτάξτε τι εύκολες λύσεις έχει ο Θεός και ποιος άνθρωπος μπορεί να τις φανταστεί. Ο Θεός, αδελφοί, είναι πάνσοφος. Δεν υπάρχει θέμα που να είναι αδύνατο να το λύσει ο Θεός. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ζήτημα. Με έναν δεν τα καταφέρει, με ένα δεν τα καταφέρνει ο Θεός, με την καρδιά μας. Δεν μπορεί να μας πείσει. Δεν μπορεί να μας πείσει εύκολα. Εκεί είναι το δύσκολο. Το δύσκολο για το Θεό είναι να πιστεί η καρδιά μας. Να εξητήσουμε τον Κύριο, να τον εμπιστευτούμε. Δηλαδή να πιστέψουμε σε Αυτόν. Γιατί πίστης τι είναι, να δείξουμε την εμπιστοσύνη μας, να εμπιστευτούμε τη ζωή μας, να εμπιστευτούμε το λόγο του ότι είναι αληθινός. Και αφού το γράφει, εξάπαντος ο Θεός είναι δευμένος με το λόγο του και θα το εκτελέσει. Δεν γίνεται να μην το εκτελέσει. Τώρα από εδώ και πέρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύκολα. Τώρα πια δεν υπάρχει δυσκολία. Δεν υπάρχει δυσκολία. Ξέρετε πότε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία ξέπεσε? Όταν έπαψε να υπάρχει η φωνή του Θεού. Όταν έπαψαν οι άνθρωποι να πιστεύουν ότι ο Θεός μιλάει. Όταν έπαψαν να υπάρχουν οι προφητείες. Τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Όταν έσβησε το Πνεύμα το Άγιο. Τότε οι άνθρωποι αρχίζουν και περπατάνε με τη δική τους σοφία. Προσεύχονται, τους βοηθάει ο Θεός. Αλλά με τη δική του σοφία. Με αποτέλεσμα να περπατάνε σε δρόμους που δεν τους έχουν ξαναπερπατήσει και να χάνουν τον προσανατολισμό τους. Ενώ στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία όλοι
περπατάγανε διοικούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο. Και ο Πέτρος και ο Παύλος, όλοι, όχι μόνο οι Απόστολοι. Τα πρώτα 150 χρόνια και τα 300 ακόμη, τα πρώτα 300 χρόνια έτσι περπατούσε η Εκκλησία. Γι' αυτό και θριάμβευε. Γιατί μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου ο άνθρωπος είναι δυνατό να θριαμβεύσει, γιατί ο Θεός κάνει εμάς, λέει, πάντοτε να θριαμβεύουμε δια του Ιησού Χριστού. Και είναι απόλυτος ο λόγος του Θεού. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, μόνο δια του Πνεύματός μου του Αγίου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Η διαφορά μας, η κρίσιμη διαφορά του χριστιανού από όλους τους άλλους ανθρώπους και χριστιανούς είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αρκεί να το τιμήσουμε, να το σεβαστούμε, να το φοβηθούμε, γιατί λυπείται εύκολα το Πνεύμα το Άγιο, και να εκτιμήσουμε τη δωρεά του Πατρός, η οποία εδόθη σε μας, στα τέκνα μας και προς πάντα στους εις μακράν, όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός όταν έφυγε είπε, δεν θα σας αφήσω ορφανούς, πάλι έρχομαι μαζί σας. Και πώς θα έρθω να κατοικώ πάντοτε μαζί σας? Δια Πνεύματος Αγίου. Μην ξεχνάμε ότι ο Παράκλητος μεσητεύει, και μάλιστα υπερμεσητεύει, υπερημών εδώ στη γη, καθώς ο Ιησούς Χριστός μεσητεύει στον ουρανό. Παράκλητος το Πνεύμα της αληθείας, το οποίο μας οδηγεί, μας διδάσκει, μας αποκαλύπτει όλη την αλήθεια, μας φανερώνει τα μέλλοντα. Μόνο το Πνεύμα το Άγιο τα κάνει αυτά, μας ζωοποιεί. Θέλετε, λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Μα αλλιώς δεν έχουμε δύναμη? Όχι. Μας οικοδομεί, ο λαλών γλώσσα να γνωρίσει τον εαυτόν οικοδομεί. Προφανώς ξέρουμε όλοι μας ότι ο Δαβίδ είναι προφήτης και βασιλιάς. Δια Πνεύματος Αγίου, λέγει στην Καινή Διαθήκη ο Λόγος του Θεού, ελάλησε ο Δαβίδ τον καιρό της εποχής του, τον καιρό της διακονίας του. Ο Αμαλικίτης εύκολα τώρα μπορεί να τους οδηγήσει, γιατί ξέρει από πού ήρθανε και πού πηγαίνουνε. Και πράγμα τους οδηγεί, τον ακολουθεί ο Δαβίδ με τους 400 άντρες του, γιατί 600 ξεκίνησαν, αλλά οι 200 απέκαμαν. Απέκαμαν στο δρόμο και τους άφησε κοντά στο χήμαρο. Και εδώ θέλω να προσέξουμε, αδερφοί, ότι δεν βιάζει, δεν πιέζει, δεν καταπιέζει κανέναν. Δεν τους λέει, θα έρθείτε εξάπαντος. Κουραστήκαμε, καθίστε αφού κουραστήκατε. Όποιος δεν είναι κουρασμένος να έρθει. Είναι αυτό το πνεύμα του Θεού, το οποίο δεν καταπιέζει, δεν βιάζει. Δηλαδή θα πας εξάπαντος, θα έρθεις μαζί μου. Ή να το πούμε εμείς στα δικά μας μέτρα και σταθμά, θα εργαστείς το έργο του Κυρίου, αυτό θα κάνεις. Ούτε στη γυναίκα σου, ούτε στον άντρα σου αδερφή, ούτε στα παιδιά σου, ούτε στους αδερφούς μας, σε κανέναν. Γιατί το λέει ο Χριστός, ο Κύριος μας τι λέει? Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, πρέπει να ξέρει ότι για να έρθει πίσω μου, όμως πρέπει να παρνηθεί τον εαυτό του, να αφήσει κάθε υπερηφάνεια, κάθε λαζονία, κάθε ιδιογνωμοσύνη, κάθε ανθρώπινη σοφία. Θα πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του, κάθε δόξα, κάθε τιμή, κάθε επιτυχία που είχε, κάθε αποτυχία που είχε, να απαρνηθεί τον εαυτό του. Είτε επιτυχημένος ήταν ο εαυτός του, είτε αποτυχημένος είναι ο εαυτός του, να τον απαρνηθεί. Αλλά να ξέρει ότι πρέπει να πάρει το σταυρό του, γιατί χωρίς σταυρό Ανάσταση δεν υπάρχει. Και σταυρός μας, ξέρουμε όλοι μας ότι είναι αυτά που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας. Όχι τα λάθη που κάνουμε εμείς, αυτά που ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μας, τα δύσκολα, τις δοκιμασίες, τα βάρη. Να πάρει το σταυρό του, όχι να το εγκαταλείψει, γιατί τον σταυρό του, αν τον κουβαλήσει, ο Θεός θα του δίνει λύσεις. Να πάρει το σταυρό του, αλλά δεν πηγαίνει όπου θέλει,
εμένα θα ακολουθεί. Εμένα, τον Ιησού Χριστό, αν θέλει να με ακολουθεί. Αλλά δεν μπορεί να με ακολουθεί παρά μόνο απαρνούμενος τον εαυτό του και κρατώντας την πλάτη το σταυρό του. Ο Δαβίδ λοιπόν ποτέ δεν εξεβίασε κανέναν. Και ο χριστιανός ήταν απαλός και τρυφερός. Δεν εκβιάζει, δεν επιβαρύνει. Προσπαθεί να ελαφρύνει τον άλλον. Όσο μπορεί να αφαιρεί βάρος από τον άλλον. Όχι να προσθέτει βάρος στον άλλον. Το βάρος έχει την εξουσία να το προσθέτει στον άνθρωπο μόνο ο Κύριος. Μόνο ο Θεός μπορεί να σου προσθέσει βάρος. Ούτε εσύ στη γυναίκα σου, ούτε η γυναίκα σου σε σένα, ούτε εσύ στα παιδιά σου, ούτε τα παιδιά σου σε σένα. Αρκετών των κακών της ημέρας. Η υποχρέωσή μας είναι να ελαφρώνουμε τον αδελφό μας. Να ελαφρώνουμε το συγγενή μας. Αλλά όχι έξω από το Λόγο του Θεού και έξω από το θέλημα του Θεού, βεβαίως πάντοτε. Ο Δαβίδ καθίστε τους λέει. Και προχώρησε με τους 400. Προχωρώντας είδε τους αμαλικίτες τρώγοντες, πίνοντες, χορεύοντες για όλα τα λάφυρα τα μεγάλα τα οποία έλαβαν από τη γη των Φιλιστέων και από τη γη του Ιούδα και βεβαίως και από τη Σικλάβη. Τώρα από εδώ και πέρα τα πράγματα είναι εύκολα, γιατί ο Θεός του είχε πει βεβαίως θα προφθάσεις και αφεύκτος χωρίς καμία αμφιβολία θέλεις ελευθερώσεις πάντα. Έπεσαν επάνω στους Φιλιστέους, στους Αμαλικίτες και επάταξαν αυτούς πολεμώντας από τις αυγής μέχρι το άλλο απόγευμα. Μέχρι το άλλο βράδυ. Δηλαδή 24 και 12, 36 ώρες πολεμούσανε. Δεν ήταν εύκολο, αλλά ήταν βέβαιον. Και τώρα θέλω να πω κάτι, αδερφοί. Στη ζωή μου, και το λέω σαν παράδειγμα, τίποτα δεν έχω πάρει εύκολα. Τίποτα δεν έχει γίνει εύκολα. Ακούτε, τίποτα. Στη ζωή του χριστιανού τίποτα δεν γίνεται εύκολα. Αλλά όλα γίνονται. Γιατί τα κάνει ο Θεός. Τίποτα εύκολο δεν έχει γίνει στη ζωή μου ποτέ. Απ' τουλάχιστον, αλλά και πάντα, αλλά τουλάχιστον από τότε που αναγεννήθηκα. Με δυσκολία γίνονται όλα, με αγωνία, με προσευχή, με εξήτηση. Αλλά γίνονται όμως και μάλιστα γίνονται πολύ καλύτερα και πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία εμείς νοούμε ή ζητούμε. Βεβαίως πάντοτε κατά τη δύναμη την ενεργουμένη εν ημίν προφανώς δια Πνεύματος Αγίου. Το μυστικό λοιπόν είναι το Πνεύμα το Άγιο να λειτουργεί, να ιερουργεί, να εργάζεται μέσα μας και για μας. Οι άνθρωποι για το Πνεύμα το Άγιο ιερουργεί, ενδυναμώνει, οικοδομεί, αλλά και λυπάται. Λυπάται όταν ο άνθρωπος απομακρύνεται από το θέλημα του Θεού. Όταν ο άνθρωπος πέφτει σε λάθη ή και σε αμαρτίες, όταν ο άνθρωπος χάνει το φόβο του Θεού, όταν ο άνθρωπος μιλάει απερισκέπτος εις βάρος του Θεού, λυπείται το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά και σβήνει το Πνεύμα το Άγιο, όταν ο άνθρωπος το περιφρονεί, το ξεχνάει. Με πόσο καιρό έχεις να προσευχηθείς, λέει πολύ καιρό. Γιατί είχα πολλή δουλειά. Σβήνει όμως το Πνεύμα το Άγιο. Και ενώ έχεις την ευκαιρία να ανανεώνεις την δύναμή σου στον εσωτερικό άνθρωπο, να κρατεούται ο εσωτερικός άνθρωπος δια Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα, εσύ μη χρησιμοποιώντας την επαγγελία του Πατρός, χάνεις τις ευκαιρίες που ο Θεός και τις δυνατότητες που ο Θεός μας έχει χαρίσει στη ζωή μας. Σβήνει το Πνεύμα το Άγιο. Όταν δεν διαβάζουμε, όταν δεν προσευχόμεθα, ιδιαιτέρως όταν δεν πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου. Αλλά και πολλές φορές, μάλλον λίγες φορές, αποσύρεται το Πνεύμα το Άγιο. Αποσύρεται όταν ο άνθρωπος πέσει σε αμαρτίες σοβαρές, για τις οποίες
χωρίς φόβο Θεού, επιμένει εκουσίως να αμαρτάνει. Αποσύρεται το Πνεύμα το Άγιο. Και αν αποσυρθεί βέβαια το Πνεύμα το Άγιο, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί τη θέση του Πνεύματος του Αγίου μέσα στο σώμα του ανθρώπου την καταλαμβάνει συνήθως πνεύματα πονηρίας. Ο Θεός να μας φυλάει. Αλλά και ευχαριστούμε το Θεό για το Λόγο Του, που είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τον πιστεύοντα, αλλά και για το Πνεύμα το Άγιο που χαρίζει αυθόνος τις έσχατες αυτές οι μέρες ο Θεός και πάλι σύμφωνα με το Λόγο Του. Περίπου λοιπόν μια μισή μέρα, 36 ώρες, πολέμαγε ο Δαβίδ μέχρι που δεν άφησε κανέναν ζώντα. Πήρε τα πάντα, όπως του είπε ο Θεός, αφεύκτος θέλησε ελευθερώσει τα πάντα, πήρε τα πάντα. Κάποιοι λίγοι αμαλικίτες που ήταν ήδη πάνω στις καμήλες πρόλαβαν και γλίτωσαν. Και τα λάφυρα πολλά και μεγάλα. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι ο Δαβίδ από όλα τα λάφυρα πήρε τα πρόβατα και τους βόας. Αυτό σημαίνει κάτι. Δεν διάλεξε χρυσάφια, σήμια, πολύτιμους λίθους, πολύτιμα πράγματα, τα πρόβατα και τα βόδια πήρε. Και είπανε μάλιστα οι άνθρωποι, αυτά είναι τα λάφυρα για τον Δαβίδ. Πρόβατα και βόδια. Ο Θεός να μας φωτίζει, να έχουμε λάφυρα τέτοια, που είναι η σωτηρία των ανθρώπων, αλλά και οι εργάτες που προσθέτει ο Θεός στην Εκκλησία και δημιουργεί. Αυτό τον ενδιέφερε το Δαβίδ. Τα πρόβατα και τα βόδια. Και ξέρετε αδελφοί αγαπητοί, αυτό ενδιαφέρει και το Χριστό. Να έχουμε καρπό πολύ. Τι σημαίνει καρπό πολύ? Να έχουμε ανθρώπους που σώζονται από την ομολογία του στόματός μας. Πέραν του καρπού του Πνεύματος του Αγίου. Καρπός χιλέων ομολογούντων το όνομα του Χριστού. Εάν κάτι θέλει ο Θεός, είναι να επεκτείνεται η Βασιλεία των Ουρανών. Αν κάπου δοξάζεται ο Πατέρας, είναι όταν ο Χριστός προσθέτει στην Εκκλησία του σωζωμένους. Και μάλιστα κάθε μέρα ως προς την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Και χαίρομαι κι εγώ ανθρώπους που είναι πάντοτε έτοιμοι να ομολογήσουν τον Ιησού Χριστό. Με το στόμα τους, με την παρουσία τους, με το σώμα τους, με το περπάτημά τους, αλλά και με το έργο τους. Να φαίνεται και να δοξάζεται ο Χριστός. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο μέσα από έναν άνθρωπο του Θεού να βλασφημείτε το όνομα του Κυρίου. Και επαναλαμβάνω, με τη μαρτυρία της ζωής μας είναι ωραιότερος ευαγγελισμός. Πρέπει το σώμα, η μορφή, να δείχνει Χριστό. Αγιασμό, καθαρότητα. Πρέπει το βλέμμα να μην είναι πονηρό, γιατί τότε όλο το σώμα είναι σκοτεινό, να είναι αγαθό. Να μην βλέπει πονηρά. Πράγμα το οποίο συνηθίζεται στο βλέμμα των ανθρώπων. Το βλέμμα από μόνο του βλέπει πονηρά. Ο άνθρωπος πρέπει να δαμάζει το σώμα και να το δουλαγωγεί. Πρέπει με το περπάτημά του. Πώς περπατάει, πώς πηγαίνει. Πού πηγαίνει. Με τα χέρια του, τι κάνει. Αλλά και με το έργο του. Δηλαδή με ολόκληρη τη ζωή μας, τις λεπτομέρειες της ζωής μας να δοξάζεται ο Χριστός. Όχι μόνο μέσα στην εκκλησία, ούτε μόνο μπροστά στη γυναίκα σου, ούτε μόνο μπροστά στον άντρα σου, ούτε μόνο μπροστά στους αδελφούς σου. Δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο, γιατί η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, αλλά και όλο το σώμα του ανθρώπου έχει τάσεις προς το πονηρό.
Εγώ δεν ξεχνάω ποτέ και πάντοτε το βλέπω. Έχω φυτέψει και έχω μπολιάσει ελιές, λίγες στον κάλαμο, και το μεγάλο μου πρόβλημα είναι να πηγαίνω να κόβω τα άγρια παράριζα. Η ρίζα από μόνη της βγάζει άγρια. Για να μεγαλώσει η ήμερη ελιά πρέπει να κλαδεύεις τα παράριζα. Δεν είναι εύκολο να δαμάζεις το σώμα σου και να το αδουλαγωγείς. Αλλά αν ζητήσεις χάρη από το Θεό θα τα καταφέρεις, θα καταφέρουμε. Δεν είναι εύκολο όμως. Ο Δαβίδ λοιπόν διάλεξε μόνο πρόβατα και βόδια, γιατί τον ενδιαφέρει μόνο η επέκταση της Βασιλείας των Ουρανών, εάν μιλάμε με τα λόγια της Καινής Διαθήκης. Αλλά ακόμη πρέπει να προσθέσω στα προηγούμενα και η καρδιά κολακεύεται. Αν έρθει και γέρος να είσαι, μια όμορφη κοπέλα και σε κολακεύσει, άντε μετά να αντισταθείς. Αν έρθει ένας νεαρός στη δουλειά σου και σε κοιτάξει γλυκά, άντε να αντισταθεί. Δεν είναι εύκολο. Άλλωστε ο διάβολος έχει τους δικούς του πράκτορες, τους οποίους ξέρει και αποστέλει καταλήλως, για να παγιδεύσει τους ανθρώπους του Θεού. Δεν θα αμαρτήσουν, αλλά εκείνο που θέλει να τους παγιδεύσει, να τους ξεφτυλίσει, να τους ονειδήσει. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει. Και ζητάμε χάρη από το Θεό, αδερφοί, να είμαστε πάντοτε νικητές. Και πρέπει να είμαστε πάντοτε νικητές. Και θα είμαστε πάντοτε νικητές με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ποτέ μην βγαίνουμε από το σπίτι μας απροφύλακτοι. Χριστέ μου, την ημέρα αυτή φύλαξέ με. Προστάτευσέ με. Είναι έτσι ο κόσμος έξω, που όπου και να κοιτάξεις σκανδαλίζεσαι. Πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, όπου και να κοιτάξεις. Αλλά ευχαριστούμε το Θεό γιατί μας έχει δώσει το Λόγο Του, γιατί υπάρχει χάρις του Χριστού και γιατί υπάρχει δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ευχαριστούμε το Θεό. Ο Δαβίδ λοιπόν επέστρεψε στη Σικλάγ και συνάντησε στον δρόμο αυτούς που είχαν αποκάμει. Ανάμεσα στους πολεμιστές του Δαβίδ υπήρχαν πονηροί και διαστραμμένοι, για σκέψου. Και πολεμήσανε και πολεμάνε μαζί με τον Δαβίδ. Αλλά θέλω να σας πω κάτι. Ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Δαβίδ, ο Ιωάβ, έχει αποκαλεστεί και είναι από το Θεό εργαζόμενος στην ανομία και ποτέ δεν υπήρξε από αυτούς τους οποίους προεγνώρισε ο Θεός εις δόξαν του. Ποτέ δεν τον προγνώρισε, ποτέ δεν τον εγνώρισε. Ήξερε πάντοτε ότι ήταν εργαζόμενος στην ανομία. Αλλά ήταν ο καταλληλότερος για στρατηγός. Που σημαίνει ότι ο Θεός τον χρησιμοποιεί, αλλά αυτό δεν του εξασφαλίζει καθόλου τη σωτηρία του. Γι' αυτό και λέει ο Λόγος του Θεού. Εν το όνομα της σου προφητεύσαμε, εκβάλαμε δαιμόνια, κάναμε θαύματα πολλά, αλλά η πόρτα έκλεισε. Γιατί ο Κύριος είπε ποτέ δεν σας εγνώρισα, υπάγεται η εργαζόμενη την ανομία. Όταν τον κάλεσε ήταν καλός, αλλά στο δρόμο χαλάει η καρδιά του ανθρώπου. Όταν ο Χριστός κάλεσε τον Ιούδα ήταν καλός, αλλά στο τέλος πλανήθηκε η καρδιά του με την πλεονεξία. Το ότι σήμερα είμαι καλός δεν λέει τίποτα. Αλλά τι λέει ο Λόγος του Θεού? Ο υπομείνας έως τέλους θα σωθεί. Και επειδή ο Θεός ξέρει το τέλος της υποθέσεως και όλων των πραγμάτων, γι' αυτό και μπορεί να αποκαλέσει τον Ιωάβ εργάτη της ανομίας. Μην τυχόν κιόλας μετανοήσει και επιστρέψει. Αλλά αυτός δεν επέστρεψε. Ανάμεσα λοιπόν στους 400 ήταν πολλοί πονηροί και διεστραμμένοι, οι οποίοι όταν έφτασαν σε αυτούς που είχαν αποκάμει, λένε όχι, να δώσουμε τη γυναίκα τους, το πολύ πολύ τα παιδιά, τις κόρες και τους γιους, και να τους αφήσουμε να φύγουνε. Και ο Δαβίδ όμως, και ευχαριστούμε το Θεό για το Λόγο του, γιατί μας φανερώνει ανθρώπους ευάρεστους εις το Θεό.
Δηλαδή τι μας φανερώνει, πώς σκέφτονται για να μάθουμε να σκεφτόμαστε. Και τι λέει, τι είναι αυτά που λέτε. Αυτά που ο Κύριος μας χάρισε. Αυτά που ο Κύριος μας ελευθέρωσε, μας φύλαξε και μας έδωσε νίκες, θα τα κρατήσουμε δικά μας. Όλου του λαού είναι. Και αυτών που ήρθαν να πολεμήσουν και αυτών που δεν μπόρεσαν. Δεν μπόρεσαν, απέκαμαν. Κουράστηκαν. Και έδωσε, λέει ο Δαβίδ, σε όλους το ίδιο. Και σε αυτούς που πολέμησαν και σε αυτούς που δεν πολέμησαν. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Εγώ λυπάμαι που το λέω, αλλά μάλλον θα σκεφτόμουν σαν τους πονηρούς και τους διεστραμμένους. Συγχώρεσέ με, Θεέ μου. Αφού δεν πολεμήσατε, και χαλάλι σας είναι που σας δίνουμε και πολύ σας είναι. Αλλά ο Θεός αυτούς τους λέει πονηρούς και διεστραμμένους. Και λέω, Κύριέ μου, αλλά δικαιολογούμε και λέω, η καρδιά μου είναι αυτή που το λέει έτσι. Εγώ όμως δεν θέλω να περπατάω έτσι με αυτά που λέει η καρδιά μου. Θέλω να περπατάω με αυτά που λέει ο λόγος σου. Και αλλάζω κατευθείαν. Και θέλω να αλλάζω όταν καταλαβαίνω την αντίθεση της καρδιάς μου με το λόγο του Θεού. Γιατί εμάς μας ενδιαφέρει ο λόγος του Θεού, αδερφοί. Σε πάρα πολλά πράγματα θα διαπιστώσουμε την καρδιά μας να είναι έξω από το θέλημα του Θεού, όπως περιγράφεται μέσα στο λόγο του Θεού. Και εκεί είναι που χρειαζόμαστε την άμεση διόρθωση. Να πούμε, πω, έτσι είμαι κι εγώ. Συγχώρεσέ με, Κύριε. Όλοι υποτάχθηκαν στο λόγο του Δαβίδ και έκανε ο Δαβίδ αυτό που έπρεπε να κάνει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αλλά και πάλι τα λάφυρα δεν τα κράτησε για τον εαυτό του, γιατί ξέρει ότι δεν είναι δικά του. Δεν είναι δικά του. Ο Θεός του τα έδωσε. Το ότι ο Θεός του τα έδωσε δεν σημαίνει ότι τα έδωσε για αυτόν, ναι. Δεν είναι δικά του. Δεν είναι δικά μας τίποτα. Μπεις, αυτό είναι δικό μου. Δεν είναι δικό σου. Ο Θεός το έδωσε. Και στο έδωσε για να το χρησιμοποιήσεις με σοφία, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, υπέρ της δόξης του Κυρίου. Και άρχισε και μοίραζε παντού λάφυρα. Και όλοι λέγανε, λάφυρα από το Δαβίδ, τα λάφυρα του Κυρίου. Τα λάφυρα του Κυρίου. Και όπου περιήρχε το Δαβίδ, σε όποιον τόπο πήγαινε, έδινε από αυτά που ο Θεός του έδωσε. Γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ο Δαβίδ ότι αν δεν ήταν ο Θεός και τις γυναίκες του θα είχε χάσει και τα υπάρχοντα του θα είχε χάσει και λιθοβολημένος θα ήταν στο τέλος από τους άντρες του. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ό,τι έχει, έχει τις γυναίκες του, στο Θεό το οφείλω. Έχει λάφυρα πολλά, στο Θεό το οφείλω. Γι' αυτό και ό,τι θα έκανε ο Θεός που θα τα μοίραζε, ο Θεός δεν τα κράταγε, θα τα μοίραζε, αυτό έκανε και ο Δαβίδ. Ο Θεός να μας δίνει, αδελφοί, αυτή τη σοφία, να περπατάμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από το Λόγο Του. Αμήν.